Νέο σχήμα με την ίδια Αδάμου. Νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα όνειρα. Μια νέα ομάδα που ήθελα χρόνια να συνεργαστώ, γιατί ήταν η αντίπαλή μου στα μαγαζιά που δούλευα. Η ίδια Αδάμου, ένα υπερταλέντο. Δηλαδή η κοπέλα δουλεύει πάρα πολύ και θα ταμιφθεί πολύ σύντομα για αυτό που κάνει. Είχε πάρα πολλές προτάσεις ήδη από όλα τα σχήματα και διάλεξε εμάς. Θα δούμε και το γιο σας μαζί σας ή έχει. Όχι, όχι, ο μικρός τώρα θα κάνει δικά του πράγματα μόνος του. Σας ενοχλούν που λένε ότι τα παιδιά των καλλιτεχνών είναι πιο ευνοημένα? Εννοείται ότι είναι πιο ευνοημένα. Ένα παιδί που έχει γονείς τραγουδιστές έχει πιο πολλές άκριες και πιο πολλές πόρτες ανοιχτές, φυσικά. Αλλά ο χρόνος θα δείξει αν θα ταμιφθεί ή όχι. Ο γιος σας θα φτάσει ψηλά? Θα φτάσει ψηλά μόνο αν θα δουλέψει. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αυτό είναι το δικό του θέμα. Έχει πιο πολύ ταλέντο και από τους δύο μαζί. Μπορείτε να είστε αντικειμενικός με το γιο σας? Ναι, μπορώ. Στη μουσική είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Το δέχεται αυτό που του λέτε ή επειδή είστε πατέρας του αντιδράει? Η σχέση μου με τον Δημήτρη είναι αδελφική. Δεν έχω μαλώσει ποτέ μαζί του, δεν του έχω φωνάξει ποτέ, δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα να του φωνάξω ποτέ. Δεν μαλώνεις με το φίλο σου, τον κολλητό σου, συγγνώμη. Δεν μαλώνεις, είναι ο κολλητός ο φίλος. Με τη μάνα του γίνεται το σκηνικό όλο, αλλά εμείς τα λέμε πάρα πολύ αντρικά και πάρα πολύ, τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη είναι κάτι που το έχετε αφήσει πίσω σας εντελώς? Είναι κάτι που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που μου συνέβη πρώτη φορά στη ζωή μου. Αντελάσσουμε μεταξύ μας εδώ και δύο μήνες γελία εξώδικα και αγωγές από εγωισμό και μόνο. Ένα σχήμα χάλασε, δεν έγινε τίποτα. Συμβαίνουν πολύ χειρότερα πράγματα στον κόσμο. Δεν έκατσε αυτό το σχήμα. Εγωισμός από εκεί, ο κόσμος από εδώ, πέφτουν τα εξώδικα αυτά. Νομίζω θα σταματήσει κάποια αυτή τη στιγμή, γιατί από μένα υπάρχει τρελό σεβασμός προς τα εκεί. Θα πάει δικαστικά το θέμα ή σκέφτεστε να το λύσετε εξωδικαστικά? Νομίζω ότι δεν θα πάει. Και άμα πάει, θα το λύσουμε και δικαστικά. Αλλά δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Τώρα που έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα, τι ήταν αυτό τελικά που έφταιξε? Ότι δύο φορές πήγαμε για να κάνουμε πρεμιέρα. Ακυρώθηκε χωρίς να ξέρω το λόγο και χωρίς να το αποφασίσουμε μαζί. Αυτό είναι. Ήμασταν δύο οι πρωταγωνίστες εκεί. Μεταξύ σας δεν έχετε μιλήσει από τότε? Όχι, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλήθεια σου λέω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κορίτσι είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Γιατί? Και μπράβο του. Γιατί κάτι έχει. Κάτι έχει, Σαντζελά, ε. Όχι, μια χαρά είναι. Το ματάκι. Αλλά αυτά τα ξέρουμε. Τι έχει, τίποτα. Ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν ξέρω εγώ? Όχι, απολύτως τίποτα. Αυτά είναι τα μυστικά μεταξύ μας. Okay. Είδαμε στο Just την Κέτη με την Άντζελα Δημητρίου σε έντονη αντιπαράθεση. Όχι και έντονη, παιδιά. Γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Ήταν και συνυφάδες, δεν έχουν πρόβλημα. Η αδερφή της Κέτης με τον αδερφό της Άντζελας. Είναι και παντρεμένη. Ναι, μια χαρά και μια χαρά. Όλα καλά. Δεν τα βρήκανε. Είναι άλλο σπίτι εκεί. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Σε θέση Κριτή θα σας βλέπαμε ποτέ? Άμα είναι τελείως μουσικό, ναι, θα ήθελα. Μου έχουν προτείνει. Κάποια στιγμή θα ήθελα, ναι. Αυστηρός θα ήμουν, αλλά θα ήθελα.